Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες, συνέλληνες, φιλέλληνες. Είμαστε στα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης στο Δημοτικό Οργανισμό Αγίου Νικολάου προς ενημέρωση όλων των Ελλήνων και όλων των Δημοτών, διότι η πραγματική ενημέρωση είναι μέσα στους τοπικούς οργανισμούς. Δηλαδή, όλοι εμείς εδώ πέρα έχουμε ιδρύσει ένα οργανισμό ο οποίος είναι ανοιχτός για όλους τους δημότες. Είναι μια παλαιγενεσία που έχει ξεκινήσει από ατέμιτος ώρα για να μάθει όλος ο κόσμος την πραγματική αλήθεια, το τι πραγματικά συμβαίνει, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει τη διαχείριση τη δικιά μας. Και είναι η ώρα που ο πολίτης, ο πλήτης, ο κάθε ένας άνθρωπος σε όλο τον πλανήτη πρέπει να πάρει επιτέλους διαχείριση από την οικογένειά του και να μεταφέρει σε όλο το γένος και να μεταφέρει τις αλήθειες και να διεκδικήσουμε στο τέλος τα δίκαια τα δικά μας. Αυτή είναι η Ελλήνων Συνέλευσης. Και καλούμε σήμερα όλους τους Έλληνες, όλους τους δημότες να συμμετέχουν σε αυτή την τεράστια ένωση η οποία μας έχει ξεκινήσει από ατέμιτος ώρα, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος μας έχει μεταφέρει όλες τις τεράστιες αλήθειες. Πρώτα παρουσιάζει στοιχεία και μετά ανακοινώνει το τι έχει κάνει μέχρι σήμερα. Με τα τεράστια όπλα τα οποία μας έχει φέρει και έχει δωρήσει με μεγαλοπρέπεια σε όλους τους Έλληνες και φιλέλληνες, διότι είναι λίγο παρεξηγημένος ο όρος Έλληνε. Είναι αυτός ο οποίος πραγματικά έχει μία γραμμή αίματος, είναι το γένος. Είναι το ελλάνιο γένος. Αυτός είναι ο Έλληνε. Όχι ότι γεννήθηκε σε έναν τόπο, όχι ότι μιλάει μία συγκεκριμένη γλώσσα. Γι' αυτό σήμερα έχουμε περίπου 400 οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Η Ένωση έχει ξεκινήσει. Είμαστε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πλέον παγκόσμια. Γι' αυτό η δίωξη του ατέμιτος ώρα έχει να κάνει με μια παγκόσμια πολιτική δίωξη. Πρόκειται για πραξικόπημα, το οποίο ξεκίνησε από την χωρίς νομική παράσταση ερήμη του στο δικαστήριο της Πάτρας για μια προσωπική υπόθεση αστική, η οποία έγινε στο τέλος ερήμη του. Από εκεί πέρα, λόγω του ότι έπρεπε να προστατεύσει ο ίδιος τον εαυτό του και την οικογένεια των πάντων, διότι διώχθηκε και η σύζυγός του για μια διαφορά που είχε με τον κουμπάρο του, το οποίο ποτέ δεν αποδείχθηκε αυτό. Έτσι λοιπόν ερήμη, χωρίς νομική παράσταση, αλλά και χωρίς ο ίδιος να είναι εκεί πέρα, διότι στηρίζει τον δικηγόρο του. Η έφεση τέλος πάντων έγινε λίγο πιο πριν από ό,τι υπολόγισε το καθεστώς, γιατί για καθεστώς είναι. Έληξε αυτή η υπόθεση, μειώθηκε η ποινή του. Άρα από το Μάρτιο δεν έχει κάποια διαφορά. Εν τω μεταξύ, πριν περίπου κανένα χρόνο, έχει ξεκινήσει μια έρευνα, μια δίωξη εναντίον της Ελλήνων Συνέλευσης. Έχουν καλεστεί και άλλοι συνέλληνες να καταθέσουν, οι οποίοι αφέθηκαν αμέσως, τους οποίους όμως τους ειδοποίησε με ένα έγγραφο οι αρχές να πάνε να δώσουν κατάθεση. Έτσι λοιπόν ξαφνικά έχουμε μια σύλληψη, λες και είναι ο πιο μεγάλος εγκληματίας, αυτός ο οποίος μου έχει παράγει όλο αυτό το τεράστιο άδικο στην κοινωνία που ζω, με τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, με την επιχείρηση που έχω και με τους δημότες, όλους, που βλέπουν καθημερινά. Λες και ο ατέμιστος ώρας είναι αυτός ο οποίος μου έχει αυξήσει το ΦΠΑ. Λες και είναι αυτός ο οποίος μου φταίει εμένα και σε όλους εσάς και σε όλους τους υπόλοιπους Έλληνες και ανθρώπους, ο οποίος δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε πλέον υγεία, δεν ξέρουμε τι τρώμε, τι πίνουμε. Στο τέλος της ημέρας δεν μπορούμε να πάρουμε καν ανάσα. Λες και είναι αυτός ο οποίος έχει προσφέρει όλο αυτό το τεράστιο άδικο το οποίο σήμερα ζει η παιδεία, ζει το Σταλιστικό Ταμείο, ζει συγκεκριμένα υγεία, όλη η κοινωνία. Είναι αυτός όμως ο οποίος μας είπε αλήθειες. Άρα διώχθηκε τελικά ο Αρτέμιος Όρας και το συλλάβανε καθαρά πολιτικά, διότι είναι αυτός ο οποίος λέει αλήθειες. Όμως στον ανακριτή, τον οποίο έδωσε κατάθεση και ήμασταν εκεί παρόν, με πολύ μεγάλη παρουσία συνέλληνες έξω από τα δικαστήρια της Σχολής Ελπίδων,
παρουσίασε όλα τα έργα τα οποία τα έχει πλέον στη δημοσιότητα. Υπάρχουν όλα αυτά. Το υπόμνημα το οποίο έχουμε ενημερώσει στο ΜΜΕ και έχουμε βγάλει τέτοια τύπου κατά καιρούς. Άσχετα από αν κάποια δεν προωθούν το ΜΜΕ το δελτίο τύπου αυτό, να μάθει ο κόσμος, ενημέρωση. Υπάρχουν λοιπόν μέσα δύο πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλω να κάνετε έρευνα όλοι εσείς και οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι. Να δείτε τι σημαίνει το UCC, που είναι μια εκτύπωση οθόνης, η οποία υπάρχει μέσα στον ανακριτή. Μόνο αυτό, αν ψάξετε να καταλάβετε πού είναι τα 600 και πώς σήμερα κινούμε το χρήμα το παγκόσμιο, γιατί πολλοί θα με ρωτήσουν και θα μου πούνε καθημερινά στον δρόμο ή στην εργασία μου, ή φίλοι μου, θα μου πούνε μα πού είναι αυτά τα 600. Γιατί του λέω, είδες ποτέ πώς και με ποια διαδικασία μεταφέρονται τα χρήματα, τα οποία είναι τα ομόλογα τα οποία πληρώνει δίθεν ένα κράτος, τα ομόλογα τα οποία δίθεν πληρώνει μια κυβέρνηση, η οποία έχουμε, και θα σας πω γιατί δίθεν. Άρα στην ουσία δεν ξέρουμε πώς μεταφέρονται. Ο τραπεζίτης, ο διευθυντής δεν βλέπει τα χρήματα αυτά. Βλέπει όμως κάποιους λογαριασμούς, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν εμείς. Ωραία, ψάξτε λοιπόν, είμαστε εδώ για να πούμε στον κόσμο και να πούμε σε όλους εσάς ότι πρέπει ο κάθε πολίτης πλέον να κάνει έρευνα, να ψάξει γιατί τελικά διώκεται ένας άνθρωπος, ένας Έλληνας, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος λέει την αλήθεια. Για ποιο λόγο είναι όλοι απέναντί του. Όλα τα ΜΜΕ, όλα τα κράτη, δηλαδή, όλοι οι πολιτικοί, τελικά με ποιους είναι. Βρέθηκε λοιπόν ένας, να είναι με εμένα, να είναι με τον άνθρωπο, να είναι με τον δίκαιο. Είναι αυτός που μου έχει μάθει τις αξίες, τις αρχές, τις οποίες δεν ξέρουμε ποιες είναι, δεν έχουν στα σχολεία μας. Δεν έχουμε μάθει να λέμε αλήθεια. Λέω αλήθεια και αυτό πειράζει με αλήθεια, δεν μία. Και αυτό πονάει. Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε εδώ πέρα ένα πραξικόπημα, άλλο ένα δεύτερο πραξικόπημα, και αυτή τη στιγμή λοιπόν μιλάμε για Μακεδονία. Και οδηγούν τον κόσμο σε μια διαμάχη, να χωρίσουμε τι, να μοιράσουμε τι. Και αποφασίζει ποιος, η Ελληνική Βουλή, η οποία τι. Ψάξτε λοιπόν, υπάρχει μέχρι σήμερα, το 1989, το οποίο εμείς έχουμε ερευνήσει και έχουμε βρει το τελευταίο ΦΕΚ, σύσταση σώματος της Βουλής. Το οποίο είναι αυτό το οποίο ορίζει το Σύνταγμα ότι πρέπει να υπάρξει για να μπορεί να νομοθετήσει. Γιατί σήμερα δεν κυβερνάει ούτε κανένα Τσίπρας, ούτε κανένα Σαμαράς, ούτε κανένα κυβέρνηση. Βάσει συντάγματος, αυτοί που κυβερνάνε είναι το σώμα της Βουλής και νομοθετεί και παίρνει μέρος και αποφάσεις. Και μου έχουν κόψει λοιπόν συντάξεις στον πατέρα μου, στη μάνα μου. Μου έχουν αυξήσει το ΦΠΑ, δεν ξέρω πού πληρώνω. Ασφάλεια δεν έχω, πρέπει να πληρώσω για να ζήσω και σε πεθάνατα από τιμή. Νοσηλεία η οποία υπάρχει. Δεν ξέρω πού πληρώνω, πού πάει το ΦΠΑ, δεν ξέρω κάτι. Και όλα αυτά έχει περάσει μια βουλή η οποία είναι παράνομη. Έχει ιδρύσει την ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΕ. Ποια είναι η ΑΔΕ η οποία θα μου έρθει εμένα να με ελέγξει και να μου πει τι έχει κάνει εκεί πέρα, αφού είσαι χωρίς νομική προσωπικότητα. Είναι το ΦΕΚ, το οποίο εμείς έχουμε παρουσιάσει από το 2016. Αυτά ο κόσμος τα γνωρίζει. Καθημερινά όλες οι επιχειρήσεις πλέον έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Και ασχολούμαστε με μικρότητες και σταθμόμαστε μεταξύ μας, αντί να νοθούμε. Ποιος είναι αυτός που τρομάζει με το ότι εγώ πρέπει να νοθώ με τον συνέλληνά μου. Και πρέπει ό,τι διαφορά και να έχω, να τη μεταφέρω, να ομονοήσουμε και να πάμε εκεί που είναι ο στόχος της απελευθέρωσης. Γιατί σήμερα δεν είμαι ελεύθερος. Και θέλω να σας μεταφέρω ότι όλοι εμείς θέλουμε την ελευθερία του πολίτη, του ανθρώπου. Αυτό θέλω να μεταφέρω σήμερα. Καλό λοιπόν όλους τους Έλληνες, όλους τους συνέλληνες, να πάνε στους τοπικούς οργανισμούς, να ιδρύσουν δικά τους γραφεία. Είμαστε εδώ και αν αύριο μετά κάτι κάνω λάθος ή εγώ ή ο κάθε συνέλληνας, θες εσύ ο οποίος δεν ήρθες να μου πεις τι κάνεις και να συμμετέχεις μέσα στο οποίο φτιάχνω, να φύγεις λοιπόν από την εξέλιξη να κατέβεις στο στίβο μάχης και να έρθεις να βοηθήσεις αυτή τη στιγμή εμάς και οποιουσδήποτε είναι μέσα στην Ελλήνωση συντέλεσης να παράγουμε πολιτική, γιατί η πολιτική είναι του πολίτη. Και πρέπει ο πολίτης να πάρει θέση που έχει να περιμένει εμένα, τον κάθε Μάριο και τον κάθε συνέλληνα. Πρέπει λοιπόν εσύ και εσύ και εσύ πρέπει να συμμετέχεις. Και εξωτικός οργανισμό πάρει πλήξη στα χέρια σου και αύριο μετά στα παιδιά μου και όλα τα πω. Και ότι εγώ έκανα αυτό που είναι καθήκον για μένα να μάθει όλη η πολιτεία, όλη η κοινωνία. Αυτά από μένα. Θα αρχίσει ο συνέλληνας ο Γιώργος. Χαιρετίζω και εγώ από την πλευρά τη δική μου. Ο πρόεδρος του τοπικού οργανισμού, ο Μάριος Κουδράκης, είπε τα κεντρικά κομμάτια τα οποία θα πρέπει ο κόσμος να τα λάβει υπόψη και να αρχίσει την έρευνά του. Εγώ, σαν απλός πολίτης, όταν άρχισα κάποια στιγμή να ερευνώ διάφορα θέματα, ξεκίνησα
Ένα θέμα το οποίο με ενεργοποίησε ήταν οι αρχές, οι αξίες και οι πολιτιακοί νόμοι, τους οποίους πρεσβεύει η Ελλήνων Συνέλευσης και μας τους έφερε μπροστά μας ο Αρτέμις Όρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή διώκεται. Ο Αρτέμις Όρας, τον οποίο κάποιοι τον λένε αμόρφωτο. Ο Αρτέμις Όρας, τον οποίο κάποιοι τον λένε ότι είναι απατεώνας. Ήθελα να ήξερα όλοι αυτοί που λένε αυτές τις λέξεις αμόρφωτος και απατεώνας, αν καν γνωρίζουν την έννοια των λέξεων. Καταρχήν, πρέπει να δώσουν τον ορισμό τι σημαίνει απατεώνας και αν τα χαρακτηριστικά αυτά τα βρίσκουν σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος προσφέρει και δεν παίρνει. Ο Αρτέμις Όρας λοιπόν ήρθε στο έθνος των Ελλήνων να προσφέρει. Προσέφερε, όχι από δικά του χρήματα, 600 δισεκατομμύρια, 6 γραμμάτια των 100 δισεκατομμυρίων, ομόλογα του Αμερικάνικου Δημοσίου, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί δύο φορές με δύο αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Η 67-650-13 απόφαση τον αναγνωρίζει σαν διαχειριστή 6 ομολόγων του Αμερικάνικου Δημοσίου και ενώ είχε ένα μήνα περιθώριο έφεσης ο εισαγγελέας ο οποίος έφερε την υπόθεση για συζήτηση στο δικαστήριο και εκείνοι οι οποίοι έκαναν τη μηνυτήρια αναφορά, η τότε διοίκηση της Ελλάδος επί Νέας Δημοκρατίας, δεν έγινε καμία έφεση, κατέστη τελεσίδικη και αμετάκλητη, προσπάθησαν να κάνουν ανέρεση υπέρ του νόμου, αλλά όλοι γνωρίζουν και όσοι δεν γνωρίζουν μπορούν να ψάξουν τι σημαίνει όπως εγώ, ο οποίος δεν είμαι νομικός, ένας απλός γυμναστάκος ήμουνα και απλά άρχισα να συνειδητοποιώ κάποια πράγματα, να μελετάω τους νόμους, να μελετάω ό,τι γίνεται σαν πολίτης και πρέπει να γίνουμε πολίτες για να αρχίσουμε να ενεργοποιηθούμε. Ανέρεση υπέρ του νόμου λοιπόν, η ανέρεση υπέρ του νόμου δεν μπορεί να καταργήσει την ουσία αυτή καθ' αυτή τη απόφαση που έχει πάρει ένα δικαστήριο, αλλά τη διαδικασία λήψης της απόφασης και για επόμενη διαδικασία πώς θα λειτουργήσουν οι δικαστές. Η ουσία λοιπόν η οποία είναι η ύπαρξη των 600 δισεκατομμυρίων δεν αναιρείται με τίποτα. Είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη. Ξαναήρθε ένα δικαστήριο στις 15 Δεκάτου 2017 με την απόφαση 107-368 η οποία επιβεβαίωσε την απόφαση 67-650-13 και παρά το ότι έγινε τότε δικαστικό πραξικόπημα και προσπάθησαν να περάσουν με ένα στημένο δικαστήριο και να ακυρώσουν την προηγούμενη απόφαση που είπα, έγινε μήνυση επί της έδρας, πρωτάκουστο στα δικαστικά χρονικά, από τον δικηγόρο του Αρτέμις Όρα, τον Φώτη Παμπάνη, ο οποίος μήνυσε επί της έδρας τον εισαγγελέα για μεροληπτική συμπεριφορά, σταμάτησε το δικαστήριο, ήρθε ο εισαγγελικός λειτουργός που κληρώθηκε να συνεχίσει την διαδικασία, εφήρμοσε το άρθρο 57, παράγραφος 1 και 3 του κώδικα ποινικής νοικοδομίας, ο οποίος αναφέρει, και επειδή δεν είμαι δικηγόρος, άρχισα να μελετώ, όπως είπα, διάφορα πράγματα νομικής φυσιός, όπως και το κώδικα. Ο κώδικας λοιπόν ποινικής νοικοδομίας, το άρθρο 57, παράγραφο 1 και 3, λέει ότι καμία απόφαση η οποία έχει γίνει αμετάκλητη και τελεσίδικη δεν μπορεί να ξαναδικαστεί από κανένα δικαστήριο. Και αν αυτή η διαδικασία αρχίσει να γίνεται, τότε κηρύσσεται απαράδεκτη διαδικασία. Κηρύχθηκε λοιπόν απαράδεκτη διαδικασία στις 15 Ενδεκάτου του 2017 και επικυρώθηκε ξανά η απόφαση 67-650-13. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν με δύο αποφάσεις ολόκληρης της ελληνικής δικαιοσύνης να θεωρούμε ότι είναι ικανοί οι δημοσιογράφοι να λένε την αλήθεια και όχι τα δικαστήρια. Αυτή τη στιγμή, εάν ψάξει κάποιος τον νόμο 44-44 του 16, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις νόμους τους τελευταίους του προϋπολογισμού της χώρας, ο προϋπολογισμός του 15, του 16 και του 17, αν κάποιος μπορέσει και κατεβάσει από το Εθνικό Τυπογραφείο τους προϋπολογισμούς αυτούς, θα δει μέσα στα πιστωτικά έσοδα ένα ποσό περίπου 563 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο αν το αναγάγει κανείς στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου την ημέρα κατάθεσης του προϋπολογισμού, βγαίνει ακριβώς το ποσό των 600 δισεκατομμυρίων στον προϋπολογισμό. Ας μας απαντήσουν λοιπόν οι βουλευτές, οι πολιτικοί, οι οπαδοί οποιοδήποτε κόμματος, τι είναι αυτά τα χρήματα και γιατί δεν ξεχρώνουμε, όπως έγινε η ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών στο Ηράκλειο, στο Ξενοδοχείο Ατλαντής, τον κύριο Τσακαλώτο. Κύριε Τσακαλώτο, εδώ είναι η υπογραφή σας και εδώ υπάρχουν
υπάρχουν αυτά τα χρήματα στο κρατικό προϋπολογισμό, να μας πείτε τι είναι. Λέει, θα το δω και θα σας απαντήσω. Και μόνο αυτή η απάντηση του Υπουργού μπορεί να σας δώσει κάποιες απαντήσεις. Εδώ πέρα έχω μία ένσταση και μία καταγγελία εγώ προσωπικά σαν πολίτης, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι στα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης, είμαστε ενεργοποιημένοι πολίτες, χωρίς κόμματα, χωρίς δόγματα και χωρίς χρώματα. Όταν λέμε χωρίς χρώματα, χωρίς τα χρώματα των χρημάτων, είμαστε όλοι. Καταγγέλλω από τη θέση αυτή που μου δίνεται τώρα τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί υπάρχουν μικρά όπως και τα παρευρισκόμενα αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν μια ελευθεροτυπία, τα μεγάλα όμως μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία υπηρετούν τους καναλάρχες, υπηρετούν τους συντροφίτες των εφημερίδων και εν κατακλείδη υπηρετούν την τραπεζική δικτατορία, γιατί αυτή χρηματοδοτεί τα κανάλια, τα καταγγέλλω για μεροληπτική συμπεριφορά και για δολοφονία της αλήθειας. Δεν μπορούν αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να λένε ό,τι θέλουν, να μην λαμβάνουν υπόψη τις δικαστικές αποφάσεις, να μην λαμβάνουν υπόψη τέλος πάντων ό,τι λένε οι θεσμοί και να λένε τα δικά τους πράγματα και να κυνηγούν συλλήμβη τον Αρτέμις Ωρα τάχα για συμπεριφορές εγκληματικές και εγκληματικής οργάνωσης κτλ. Όπως ο ανακριτής και ο εισαγγελέας απεφάνθη, δεν υφίσταται καμία καταγγελία και παράνομα κρατείται και αυτό πρέπει να το λάβει ο καθένας υπόψη του, γιατί ο λόγος που κρατείται είναι για να απεδεργοποιήσουν αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο, ο οποίος κατάφερε να τα βάλει με όλο το σύστημα. Καταγγέλλω λοιπόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για μεροληπτική συμπεριφορά και από αυτό το βήμα καταγγέλλω και την τοπική εφημερίδα, την εφημερίδα Ανατολή, η οποία εμένα σαν πολίτη, ενώ έστειλα απάντηση σε ένα άρθρο του κυρίου Βουγότζα, νομίζω ότι είναι νομικός ο κύριος Βουγότζας, και ο οποίος εμένα με έθιγε σαν πολίτη και σαν μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης και όφιλε η εφημερίδα, βάσει της δεοντολογίας της ελευθεροτυπίας, να αναρτήσει το άρθρο το οποίο έστειλα σαν απάντηση και το οποίο στηριζόταν σε νομικά στοιχεία και απαντούσα στο νομικό εγώ, ο μη νομικός, γιατί σφάλει και γιατί συκοφαντεί εμένα σαν μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης, και όμως η τοπική εφημερίδα αρνήθηκε κατηγορηματικά να βάλει ως όφιλε στην ίδια θέση το άρθρο το δικό μου. Καταγγέλλω λοιπόν από αυτό το βήμα και ελπίζω στο μέλλον ότι θα πράξει εκείνο το οποίο θα έπρεπε να πράξει. Εδώ έχω μπροστά μου ένα βιβλιαράκι το οποίο αναφέρει την ιδρυτική πράξη και τις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης. Κανένα πολιτικό κόμμα μέχρι τώρα δεν έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο τις προγραμματικές δηλώσεις. Η Ελλήνων Συνέλευσης τις έχει καταθέσει με αριθμό πρωτοκόλλου 6199 στις 4/9/15. Τι σημαίνει καταθέτω τις προγραμματικές δηλώσεις στον Άριο Πάγο? Είμαι υποχρεωμένος να τις στηρίσω. Κανένα μέχρι τώρα κόμμα δεν έχει καταθέσει προγραμματικές δηλώσεις, γι' αυτό ακριβώς και λένε άλλα και κάνουν άλλα. Και ειδικά η τελευταία κυβέρνηση έχει εξαπατήσει εντελώς τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό εμείς, σαν Ελλήνων Συνέλευσης, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε τα δικά μας μέσα μαζικής ενημέρωσης με το δικό μας, τη δικιά μας ηλεκτρονική TV, Internet TV, με τη δικιά μας εφημερίδα. Έχουμε βγάλει τη δικιά μας εφημερίδα, η οποία κυκλοφορεί πλέον ευρέως, η Έλευσης. Εδώ είναι 40 σελίδες η εφημερίδα αυτή. Διοχετεύεται πλέον σε όποιον ενδιαφέρεται να μάθει την αλήθεια, γιατί εδώ μέσα μόνο αλήθεια θα δει και με αποδείξεις. Κατηγορείται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Αρτέμις Ωρας ότι επωφελείται οικονομικά από την Ελλήνων Συνέλευση. Εμείς εδώ είμαστε μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης. Γνωρίζουμε τι γίνεται. Ο καθένας από εμάς καταθέτει 5 ευρώ το μήνα σαν συνδρομή, όπως γίνεται σε κάθε σύλλογο. Είμαστε αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικός οργανισμός και σαφώς χρειαζόμαστε κάποια μέσα συντήρησης. Να πληρώσουμε τα ενίκια μας, να πληρώσουμε το ρεύμα, το τηλέφωνο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο εμείς συνδράμουμε σαν μέλη και είναι νόμιμο αυτό που κάνουμε. Δεν πηγαίνει τίποτα στον Αρτέμις Ωρα, είμαστε ανεξάρτητοι και αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί. Αυτά που λένε λοιπόν είναι συκοφαντίες και σκοπό έχουν να μειώσουν και να αφαιρέσουν την πάσα αλήθεια από τον Αρτέμις Ωρα και από την Ελλήνων Συνέλευση. Καλό λοιπόν όλο τον κόσμο να ενημερωθεί, να ερευνήσει και να σταματήσει να είναι να ακούνε τα κόμματα. Τα κόμματα είναι αυτά τα οποία μας έχουν φτωχοποιήσει, τα κόμματα είναι αυτά τα οποία πρόδωσαν την πατρίδα μας, τα κόμματα είναι αυτά τα οποία υπέγραψαν λιμόνια και για όσους το γνωρίζουν, παρά το ότι έχει λεχθεί επανειλημμένος στον τύπο,
στα μνημόνια έχουν υπογράψει πολύ άσχημα πράγματα. Μια παράγραφος από αυτή που έχουν υπογράψει, να την πω για να καταλάβετε το μέγεθος. Παρετούμεθα οριστικά, αμετάκλητα και ανεφόρων από κάθε ασυλία και από τα ίδια. Τι είναι τα ίδια? Τα ίδια είναι οι πλατείες μας, οι παραλίες μας, τα βουνά μας, οτιδήποτε δηλαδή δεν έχει τίτλο ιδιοκτησίας. Σε αυτά ανήκουν και οι υπηρεσίες της αστυνομίας, η Βουλή των Ελλήνων είναι στα ίδια, η πυροσβεστική. Φανταστείτε λοιπόν, η Βουλή των Ελλήνων είναι πουλημένη. Όχι φανταστείτε, είναι πραγματικότητα, αφού έχουν υπογράψει παράδοση. Πώς έρχεται λοιπόν ο αρχηγός κάθε κόμματος τώρα και μας λέει να τον εμπιστευτούμε, δηλαδή με την ίδια συνταγή του παρελθόντος που μας έχει οδηγήσει εκεί που μας έχει οδηγήσει, να τον ξαναεμπιστευτούμε? Και πώς θα τον εμπιστευτούμε, γιατί να τον εμπιστευτούμε, αφού είναι πουλημένη η Βουλή. Δεν μπορεί να νομοθετήσει πλέον. Αφού δεν μπορεί να νομοθετήσει και δέχεται διαταγές από το Δουκάτο του Λουξεμβούργου και στηρίζεται στο αγγλικό δίκαιο, δηλαδή στο δίκαιο των θαλασσών, πώς εμείς μπορούμε να εμπιστευτούμε αχυράνθρωπους του τραπεζικού συστήματος και της τραπεζικής δικτατορίας να μας βγάλουν από την κρίση? Εμείς λοιπόν προτείνουμε όλοι οι Έλληνες, αυτόχθονες ηθαγενείς, να πάρουν την πατρίδα στα χέρια, να ενωθούν με το χαρακτηριστικό του Έλληνα. Δεν μας ενδιαφέρει κανένας από τους Έλληνες σε ποιο Θεό πιστεύει. Δεν μας ενδιαφέρει πού ανήκει. Μας ενδιαφέρει να καταλάβει ότι μόνο με την ένωση και το χαρακτηριστικό του Έλληνα, το έθνος των Ελλήνων στην ιστορία έχει δείξει ότι καταποντίζει αυτοκρατορίες. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ενώσουμε τους Έλληνες σε μία δύναμη, σαν μία γροθιά, για να εξαφανίσουμε όλους αυτούς οι οποίοι μας καταδυναστεύουν τόσα χρόνια και να πάρουμε τα δίκαια και τα δικά μας μαζί μας. Να πάρουμε ό,τι μας ανήκει. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Μπάει. Κάντε ερώτηση. Μια ερώτηση να ακουστεί για να μιλήσω. Σχετικά με τη σύλληψη, την απολογία Σόρα. Ναι. Η σύλληψη του έγινε, όπως μάθατε, πριν μερικές μέρες. Διεκδίκησε στον αγκριτή. Όπως σας είπα και πριν, είναι δημόσια πλέον το υπόμνημα της απολογίας του. Έχει μέσα τεράστιες αποδείξεις. Έχει γίνει μια λοιπόν κατηγορία από τους χρυσάντους συνέλληνες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για αποφυγή χρημάτων και ότι χάνει χρήματα το δημόσιο, διότι όλοι οι συνέλληνες δεν πληρώνουμε. Αυτό είναι πάρα πληροφόρηση. Εμείς δεν πληρώνουμε. Και η άλλη κατηγορία ήταν ότι διαδίδει ψευδείς ειδήσεις. Ψευδείς ειδήσεις, κύριοι, δεν είναι αυτός ο προϋπολογισμός ο οποίος δείχνει πλεόνασμα 552 δις. Είναι ο τωρινός, είναι ο φετινός. Αυτή είναι η εφημερίδα της Ελληνικής Συνέλευσης Έλευσης. Άρα λοιπόν, όλες αυτές οι κατηγορίες οι οποίες είχαν φτιάξει η εισαγγελέα, η ίδια δικαιοσύνη, απορρίφθηκαν στον αναγκριτή. Σήμερα λοιπόν ο Αρτέμις Σόρας κρατείται κακός, πρόκειται για πραξικόπημα, δεν εκτέλεσε δικαιοσύνη το δίκαιο που όφιλε να εκτελέσει, διότι εκεί μέσα στο υπόμνημα το οποίο έδωσε την απολογία ο Αρτέμις, είναι όλο το ιστορικό με το ό,τι έχει κάνει το 12 κουτί στην Ελλάδα, με τα χρήματα, με τις μηνύσεις που έχει σε όλους τους πολιτικούς, γιατί εκείνη τη στιγμή να διατάξει όπως όφιλε ο εισαγγελέας τη σύλληψη όλου του καθεστώς που μαζί με τους τραπεζίτες οδηγήθηκε ο Αρτέμις για φυγοδικία, φυγοποινία, από μια δίκη που έχει τελειώσει στην Πάτρα με το κουμπάρο του, μια διαφωνία αστική λοιπόν, γι' αυτό οδηγήθηκε εκεί που είναι σήμερα. Αυτό συνέβη και αυτό το καταγγέλνουμε, διότι αυτό είναι το ξεσκέπασμα της, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι που ασχολούνται με το νομικό πλαίσιο πλέον στη χώρα μας, ότι η δικαιοσύνη δεν είναι αμερόληπτη, δυστυχώς. Να προσθέσω κάτι. Πριν 2-3 μέρες, ο Αρτέμις Σόρας κατέθεσε στον ανακριτή την ταυτότητα του διοικητού της Παγκόσμιας Αστυνομίας. Αυτό δύο τινά μπορεί να φέρει και να προβληματίσει τον κάθε λογικά σκεπτόμενο. Ή η ταυτότητα αυτή είναι πλαστή, μέχρι τώρα δεν του είχε αποδοθεί καμία κατηγορία, ούτε για εγκληματική οργάνωση, καμία κατηγορία και κρατείται παράνομο. Οπότε, εάν η ταυτότητα αυτή είναι πλαστή, πρέπει να του αποδοθεί η κατηγορία της πλαστογραφίας. Οπότε θα έχει μία κατηγορία επάνω. Αν όμως είναι αληθινή η ταυτότητα, που εμείς λέμε ότι είναι αληθινή και το γνωρίζαμε τώρα και 2-3 χρόνια, γιατί μας το είχε πει ο Αρτέμις, τότε πολλά τινά μπορούν να συμβούν.
προκαλώ την νοημοσύνη σας τι θα ακολουθήσει. Γιατί η παγκόσμια αστυνομία είναι υπεράνω όλων των αστυνομιών των τοπικών του κόσμου και έχει ιδρυθεί για να συλλαμβάνει υψηλά ιστάμενα πρόσωπα τα οποία δεν μπορεί να τα συλλάβει η τοπική αστυνομία. Γι' αυτό και οι δικαστές μένουν ασύλληπτοι εάν κατηγορηθούν. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε δηλαδή ένα δικαστή, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ένα βουλευτή, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, ότι αυτή η αστυνομία έρχεται, η παγκόσμια αστυνομία, και αρχίζει να συλλαμβάνει με συνεργασία με την τοπική αστυνομία. Αυτό ήταν μια πληροφορία την οποία ήθελα να τη δώσω και περιμένουμε εξελίξεις για αυτό το θέμα. Γνωρίζοντας την κολλησιεργία και την αργοπορία των δικαστικών αρχών και των αποφάσεων, υπάρχει στο μυαλό το δικό σας ή και γενικά σε όλη την Ελλάδα, των Ελλήνων Συνέλευσης, η σκέψη για έναν καινούριο αρχηγό μέχρι ως ότου απελευθερωθεί τελικά κατά δικαστή ο τωρινός αρχηγός? Όχι, ο Τέμις είναι εδώ. Παραμένει και είναι αυτός ο οποίος ηγείται της Ένωσης των Ελλήνων, είναι ο πρόεδρος του πολιτικού φορέα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και προχωράμε και πάμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για όλα τα δίκαια τα οποία του ανήκουν και να μάθει ο κόσμος να γίνει στην Ένωση. Και μπορείτε και αυτό να πληροφορηθείτε, να διαβάσετε την ίδρυση του πολιτικού φορέα για τη διακήρυξη προμηθείς εντόσεις. Ωραία. Και μια τελευταία έτσι για να κλείσουμε από μέρους μου. Σχετικά με το τέταρτο μνημόνιο, την άποψή σας για τις εξελίξεις πολιτικές, αν τελικά θα είναι επιτήρηση, αν είναι μνημόνιο, εσείς πώς το βλέπετε? Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Εγώ μπορώ να ξαναπάω στο προηγούμενο που είπα, ότι προσωπικά, αλλά και όλοι οι συνέλληνες πλέον, από τη στιγμή που δεν είναι νόμιμη όλη αυτή η δουλή, έτσι, πρέπει να επέμβει η δικαιοσύνη, διότι δεν έχουμε λοιπόν, όπως είπα πριν, το ΦΕΚ, σύσταση σώματος βουλής. Όλα αυτά απορρίπτονται. Καταγγέλνουμε λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι, το ότι είναι παράνομοι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει σήμερα τη διαχείριση. Είναι μια καθαρά τραπεζοκομματοκρατία και ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι παγκόσμιο και πρέπει αυτό να το τελειώσουμε με την ένωσή μας. Αυτά όλα είναι άκυρα τα οποία έχουν κάνει, γιατί δεν υφίσταται με κανένα ΦΕΚ της κυβέρνησης, οπότε αφού είναι άκυρα, δεν θα ισχύσει τίποτα μετά από την ανάληψη της διοίκησης της Ελλάδος από τους ίδιους τους Έλληνες με τη μέθοδο των ομόκεντρων κύκλων και της άμεσης δημοκρατίας, όπως το αναφέρουμε και στις προγραμματικές δηλώσεις, με την άμεση δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος και αυτόν υπηρετούμε. Στόχος μας είναι, εάν και εφόσον κατεβάσουν εκλογές, να λάβουμε μέρος σαν πολιτικός φορέας στις εκλογές. Η δύναμη του πολιτικού φορέα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν εκδηλώνονται γιατί έχουν βαρύδια από τα και γραμμάτια από τα κόμματα του παρελθόντος. Όμως την ημέρα που θα γίνει και επιτήρηση στις εκλογές και από διεθνή κλιμάκιο και από εμάς τους ίδιους τους Έλληνες, δεν μπορέσουν νομίζω να ξανακάνουν τις εκλογονοθείες και οι εβραϊκές αυτές εταιρείες οι οποίες ελέγχουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Πιστεύω ότι πλέον δεν θα υφίστανται.